Δήμος Τρίπολης, ενισχύει το πρωτογενή τομέα. Είναι και το όνομα του περιπτέρου του Δήμου εδώ στην έκθεση. Πείτε μας δύο λόγια. Καλησπέρα. Καταρχάς, χρόνια πολλά να πούμε για τις μέρες. Χρόνια πολλά σε όλους τις και σε όλες τις εορτάζουσες. Φέτος η έκθεση της Θεγείας κάνει μια προσπάθεια να στραφεί προς τον πρωτογενή τομέα. Σε συναντήσεις που είχαμε με τον πρόεδρο του Θεγειατικού και τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς, αποφάσισαν φέτος η έκθεση να έχει την κατεύθυνση αυτή του πρωτογενούς τομέα. Και αν δείτε και το περίπτερο του Δήμου Τρίπολης, και αυτό απευθύνεται στα αγροτικά και στα κτηνοτροφικά προϊόντα της περιοχής μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, ο Δήμος Τρίπολης, σε συνεργασία με το Europe Direct και την Growth Up εταιρεία, διοργανώνει αυτή τη σημερινή εκδήλωση, όπου τοπική παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων θα κάνουν μια παρουσίαση των προϊόντων τους και θα γίνει και μια γευσιγνωσία με τοπικά, όπως είπα, προϊόντα. Σκοπό έχει αυτή η εκδήλωση η σημερινή, αυτό που είπαμε ότι έχει και η έκθεση, να στηριχθεί όσο μπορεί να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας, σε μια εποχή που πέραν από τα διαχρονικά και γνωστά χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, φέτος αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως το πρόβλημα της λειψιδρίας, το οποίο επηρεάζει σαφώς την παραγωγή και ουσιαστικά την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Ο Δήμος Τρίπολης προσπαθεί με διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις να στηρίξει όσο μπορεί τα τοπικά μας προϊόντα. Αυτή την έννοια έχει και η σημερινή δράση που διοργανώνεται εδώ στο χώρο της έκθεσης, και βλέπω ότι υπάρχει συμμετοχή αρκετή και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, με σκοπό, όπως είπαμε, την προώθηση και την προβολή τοπικών προϊόντων. Σε μια γιορτή ανάδυση τοπικών προϊόντων με επίκεντρο τα πρωταρχικά κρασιά και τη Λιά τη Αρκαδία. Ο Δήμος Τρίπολης, με την υποστήριξη του Europe Direct του Λεωφορείου και του οργανισμού GrowCup, διοργανώνει τη σημερινή γιορτή για να μάθουμε, να δοκιμάσουμε και να εμπιστευτούμε τα ιδιαίτερα και ποιοτικά τοπικά προϊόντα μέσα από ένα ταξίδι αρωμάτων, γεύσεων και γνωριμία με την αρκαδική ελληνική ιστορία. Η νοπαραγωγή της Αρκαδίας είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να μας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, τοπικές ποικιλίες, τα χαρακτηριστικά τους, αλλά και να μας ενημερώσουν για τις ιδιαίτερες κλιματολογικές και διαφορετικές συνθήκες της περιοχής, τις τεχνικές επεξεργασίας, αλλά και το ανάβλημα του εδάφους που κάνουν τον αρκαδικό ίνο ξεχωριστό. Πριν τις γνωρίσουμε, θα δώσω τον λόγο στον Δήμαρχο της Τρίπολης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιούμη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Χρόνια πολλά καταρχάς για τις μέρες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Μια ιδιαίτερα, κατά την προσωπική μου άποψη, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση απόψινη. Φέτος, όπως θα έχετε παρατηρήσει όσοι επισκεφτήκατε την έκθεση, η έκθεση της Θεγείας είναι στην κατεύθυνση της στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Ήταν μια απόφαση που ελήφθη από τον Θεγειατικό Σύνδεσμο μαζί και με το Δήμο Τρίπολη στο Επιμελητήριο την Περιφέρεια, με σκοπό να ενισχυθεί και η έκθεση, η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει μια πορεία που θα έλεγα φθήνουσα, αλλά και για να μπορέσει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας και όχι μόνο της περιοχής μας, ολόκληρης της Πελοποννήσου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά που η έκθεση είναι αφιερωμένη στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ο Δήμος Τρίπολης πήρε την πρωτοβουλία και συγκεκριμένα ο Αντιδήμαρχος που είναι υπεύθυνος για τον πρωτογενή τομέα, ο κύριος Χασάπης, να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση που σκοπό έχει, όπως είπε και η Ιωάννα Ιρούσου, η οποία είναι στους συνδιοργανωτές με την Growth Hub εταιρεία, όπως και το Europe Direct είναι στους συνδιοργανωτές, να διοργανωθεί απόψε αυτή η εκδήλωση που σκοπό έχει την παρουσίαση τοπικών προϊόντων, τοπικών παραγωγών κρασιού αλλά και πυροκομικών προϊόντων, να τα γνωρίσουμε, να τα γνωρίσει ο κόσμος, να τα προβάλλουμε, γιατί όπως είπαμε ο στόχος είναι να προβληθούν τα τοπικά μας προϊόντα. Σε μια εποχή που ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, πέραν των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και τα έχουμε πει πολλές φορές και δεν θέλω να κουράσω να τα επαναλάβω, φέτος αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ουσιαστικά επιβίωσης που είναι το πρόβλημα της λειψιδρίας. Άρα οι ανάγκες που έχουν είναι πολύ μεγαλύτερες. Η κλιματική κρίση φαίνεται ότι επηρεάζει και την περιοχή μας και την επηρεάζει σοβαρά. Άρα οι ανάγκες που έχουν είναι μεγαλύτερες. Επομένως και η προσπάθεια πρέπει να γίνει από όλους τους θεσμικούς φορείς και από το Δήμο Τρίπολης, όσο
άρτητες τις αρμοδιότητες που έχει ο Δήμος Τρίπολης, η Δήμη γενικώς, να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν γίνεται η απόψινή εκδήλωση. Προσπαθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε να στηρίξουμε ακριβώς τους τοπικούς παραγωγούς, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, γιατί όπως είπα αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Και θα μου επιτρέψει να πω και μια κουβέντα ακόμη και δεν θα καθυστερήσω για να μιλήσουν, παρουσιάσουν τα προϊόντα, ότι ο τομέας είναι ο βασικότερος πυλώνας τοπικής ανάπτυξης και αν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέα, δεν μπορέσουν να επιβιώσουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, δεν επιβιώνει και ο Δήμος Τρίπολης, δεν επιβιώνει η πόλη, δεν επιβιώνει ο Δήμος συνολικά. Άρα είναι, θα έλεγα, ζήτημα ζωής και θανάτου να στηριχτούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με οποιονδήποτε τρόπο γίνεται. Η πολιτεία εδώ θα πρέπει να βάλει πλάτη πολύ περισσότερη και βέβαια και η αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, η Περιφέρεια, τα επιμελητήρια όλοι για να μπορέσουν να στηριχθούν οι αγρότες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερως το Δήμο Τρίπολης που σε συνεργασία με την Growth Hub και την Europe Direct μου δίνει αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσω τα δικά μας κρασιά, τους δικούς μας ίνους, οι οποίοι γίνονται με ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα και είναι ένα προϊόν που αγαπάμε όλοι. Οι ίνοι αυτοί καλλιεργούνται στην Αρκαδική Γη. Το Μπελοτεμάχιο 211 βρίσκεται στους πρόποδες του Μενάλου, στο 675 μέτρα υψόμετρο, το αμοργυλώδες έδαφος της περιοχής. Το μικροκλίμα, η δροσερή άβρα του Μενάλου, συν τη βιολογική καλλιέργεια που εφαρμόζεται, μας δίνει πρώτης ποιότητος στα φύλλα. Φροντίζουμε πάρα πολύ και την ώρα της συγκομιδής να διατηρήσουμε το αρωματικό και το γευστικό προφίλ της ποικιλίας. Η τεχνική υνοποίησης που χρησιμοποιούμε είναι τέτοια ώστε να διατηρήσουμε όλη τη μαγεία της ποικιλίας του μοσχοφύλλερου. Το μοσχοφύλλερο, από τη λέξη του, σημαίνει κάτι αρωματικό. Είναι μια ευγενής ελληνική ποικιλία που προσπαθούμε να τη διαφυλάξουμε και να δείξουμε όλο το αρωματικό του προφίλ. Βοήθησαν στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Δεν είναι σημαντικό να φαινόμαστε κι εμείς, ειδικά ως πιο μικρή ανταλλογή. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το μότο μας. Όπως βλέπετε είναι τρεις γενιές και όμως ακόμη πειραματιζόμαστε. Γιατί αυτό λοιπόν? Αρχικά και οι δύο μου γονείς προέρχονται από αγροτική οικογένεια. Φυσικά οι παππούδες δεν καλλιεργούσαν μόνο αμπέλια, είχαν και σιτηρά, πατάτες, αχλάδια. Αλλά με τη σειρά τους οι γονείς μου, καθώς ενώθηκαν εις γάμων κοινωνία, αποφάσισαν ότι η αμπελοκαλλιέργεια είναι αυτή που έχει κερδίσει την καρδιά τους. Και έκαναν ένα focus στο μοσχοφύλλερο. Οπότε και σαν τρίτη γενιά, εγώ και η αδερφή μου βάζουμε το δικό μας λιθαράκι. Γενικότερα εγώ πιστεύω στις ομάδες και ουσιαστικά και σαν υνοπαραγωγή προσπαθούμε να δημιουργούμε ομάδες και έχουμε φτιάξει και τους Mandinians, για τους οποίους θα μιλήσει και περισσότερο αργότερα από το κτήμα Παναγόπουλου η Μαριλένα, ως αντιπρόεδρος του ΔΣΟΥ. Και εμείς τι κάναμε σαν ομάδα? Η αδερφή μου που κρύβεται κάπου εκεί πίσω, Φωτίνη Βερβενιώτη, σπούδασε διεθνείς σχέσεις και οργανισμούς. Οπότε, ποιος άλλος είναι πιο κατάλληλος από το να μας δημιουργεί και να μας διορθώνει τα κείμενα για προωθητικές ενέργειες? Και είναι και η νονά του Ροζέ μας, του Ροδονίτη, καθώς ανακάλυψε ότι υπάρχει ένα πέτρωμα που έχει πάρει το όνομά του από το χρώμα των ροδαλών ρόδων, όπως αυτό είναι και το τυπικό άρωμα του ροζέ μας χοφιλερού μας. Τώρα η μητέρα, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, είμαι στη λευά της, είμαι η διοκτήτρια, είναι η ψυχή μας, μας οργανώνει, μας κυνηγάει για τα deadline, προσπαθεί να μας έχει όλο σε μία σειρά. Οι αμπελώνες της οικογένειας Μπισβίκου χαιρετίζουν με ενθουσιασμό την παρούσα πρωτοβουλία του Δήμου Τρίπολης, που έχει σκοπό να ενισχύσει την ελληνική επιχειρηματικότητα στον χώρο του ίνου. Οι αμπελώνες μας βρίσκονται στη μανθηρία Τεγέας, κοντά στη Λιμνιτάκα. Ξεκινήσαμε την αμπελοκαλλιέργεια πριν 30 χρόνια, όταν ο 29χρονος σήμερα αδερφός μας Κωνσταντίνος έκανε τα πρώτα του βήματα και ίσα που χωρούσε στις λακκούβες
που τότε ανοίγαμε για τη φύτευση των πρώτων αμπελιών. Φυσικά πάντα με βοηθό τον ακούραστο παππού μας μέχρι και πριν ένα χρόνο. Η ποικιλιακή του σύνθεση περιέχει την ερυθροπή ποικιλία Μοσχοφύλερο και την ερυθρή Μερλό. Καλλιεργούνται με την επίβλεψη Μος Γεωπόνος, αλλά και με την παράλληλη καθοδήγηση συναδέλφων γεωπόνων της περιοχής, έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι λιγότερες παρεμβάσεις σε φυτοφάρμακα. Εφαρμόζεται επίσης μηχανική καταπολέμηση των ζυζανίων, χωρίς την χρήση επικίνδυνων σκευασμάτων. Οι στρεμματικές μας αποδόσεις είναι χαμηλές, γι' αυτό και το παραγόμενο προϊόν είναι ψηλής ποιότητας. Ο λευκός μας ίνος είναι ξηρός και παράγεται από σταφύλια της ποικιλίας Μοσχοφύλερο, ενώ ο ροζέ και ερυθρός, επίσης ξηρή ίνη, παράγονται από την ποικιλία Μερλό με διαφορετική υνοποίηση. Για εμάς το κρασί, τρίγος και υνοποίηση, είναι οικογενειακή υπόθεση, συνδυάζει την αγάπη για την καλλιέργεια της γης, τη φροντίδα, το μεράκι και το βάθος της δημιουργίας. Για την πρόσκληση, είναι από τις δράσεις η πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια δράση τέτοια και ελπίζω να υπάρχουν πολλές επόμενες με πολύ περισσότερη προσέλευση και πολλά περισσότερα ενοπία για να μιλήσουμε και από την πλευρά μας. Γιατί λοιπόν κάνουμε σήμερα αυτή τη δράση που έχει σαν μότο να το πω ίνος και τυρί. Γιατί εδώ στην Αρκαδία, αν κάποιος μιλά για κρασί, ονομάζει τη Μαντινία, χωρίς να αφήνω έξω εννοείται την Τεγιά, που είναι και αυτό μέρος της Μαντινίας. Άσχετα αν εμείς διαχωρίζουμε αρχαία Μαντινία και αρχαία Τεγιά. Λοιπόν, η Μαντινία λοιπόν είναι γνωστή για το Μοσχοφύλερο. Αυτό είναι το σταφύλι που είναι pop στην περιοχή μας. Pop σημαίνει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Μπορεί μοσχοφύλλερα τώρα να καλλιεργούνται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά το κλίμα που έχει εδώ η Μαντινία, δηλαδή το ότι τώρα έχουμε σκάσει από τη ζέστη και σε 2-3 ώρες θα παγώνουμε και μετά θα θέλουμε ζακέτα, αυτό δεν υπάρχει αλλού. Το μοσχοφύλλερο έχει προσαρμοστεί τόσο καλά σε αυτό, που όταν εμείς ξέρουμε ότι θα πάμε να δοκιμάσουμε ένα μοσχοφύλλερο, πάντα θα έχει λίγο τσιμπημένη την οξύτητα. Συμφωνούμε σε αυτό? Μας αρέσει αυτό. Επομένως, αυτό το μικροκλίμα βοηθάει το μοσχοφύλλερο ώστε να διατηρήσει την οξύτητά του. Και όταν ένα κρασί έχει ψηλή οξύτητα, αυτό πάει να πει ότι διατηρείται στον χρόνο. Επομένως, είναι ένας μύθος ότι ένα μοσχοφύλλερο πίνεται φρέσκο. Μπορεί να ανοίξουμε μοσχοφύλλερα του 16, του 17, του 18 και να είναι υπέροχα ακόμη. Άλλο κρασί βέβαια. Επομένως, ένα είναι το μικροκλίμα και δεύτερο είναι το υψόμετρο που μας βοηθάει πάρα πολύ. Επομένως τώρα τα ινοποιεία για να προσπαθήσουμε να προάγουμε αυτό το προϊόν που βγάζουμε, γιατί είναι ένα premium προϊόν, όταν να σας δείξω χαρακτηριστικά, όταν έχουμε μία φιάλη που είναι μαντινία και αναγράφει μαντινία, πάντα θα συνοδεύεται από αυτήν εδώ την ταινία, στο λαιμό. Σε όλες τις μαντινίες υπάρχει μία τέτοια ταινία. Για να πάρουμε λοιπόν εμείς αυτή την ταινία, προφανώς υπόκεινται σε κάποιο έλεγχο το κρασί σαν προϊόν και περνάει και από μια επιτροπή ινολόγων ώστε να το δοκιμάσουν, γιατί εκεί ακόμη ο άνθρωπος δεν έχει αντικατασταθεί από μηχανήματα. Επομένως το δοκιμάζεις και λες ότι είναι ένα μοσχοφύλλερο πάρα πολύ ωραίο που αξίζει να πει μαντινία. Ξέρει κανένας ποιο είναι το πρωτεύον άρωμα του μοσχοφύλλερου? Δηλαδή, όταν δοκιμάζουμε ένα μοσχοφύλλερο, τι αρώματα περιμένουμε? Εσπεριδοειδών, πολύ σωστά. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι το τριαντάφυλλο. Επομένως, αυτά περιμένεις να τα βρεις σε ένα μοσχοφύλλερο. Με αυτή τη λογική, με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, έχουμε, πώς να το πω, συνεργαστεί, 13 ενοπία και έχουμε δημιουργήσει τους Mandinians. Δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι, αν έχετε δει κάποια από τις δράσεις μας. Τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά και θα χρειαστούμε και στήριξη, εννοείται, για να το πάμε λίγο παραπάνω. Όσον αφορά τώρα το κτήμα Παναγόπουλου, είμαι η Μαριλένα, είμαι χημικός, μηχανικός και εινολόγος, υπεύθυνη της παραγωγής. Πολύ μικρό εινοπείο, πολύ λίγες φιάλες ακόμη. Έχουμε ξεκινήσει να εμφιαλώνουμε την αντινόη μας που σας έδειξα πριν τη Μαντινία.
πώς η μυθολογία ήταν η γυναίκα που έκτισε την αρχαία Μαντινία. Στη συνέχεια είναι η Αστερόπη, αυτά είναι τα δύο μοσχοφύλλαρα και έχουμε άλλο ένα μοσχοφύλλαρο, το Μοσχοφλέ, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό. Αυτά φανταστείτε ότι από ένα σταφύλι μπορούμε, τουλάχιστον το δικό μου, που μπαίνει, ας πούμε, βγάζει το Αφρόδες που είναι άλλο ένα. Από το ίδιο ακριβώς σταφύλι με διαφορετικές τεχνικές συνοποίησεις, και εκεί μπαίνει ο εινολόγος, μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Αυτά για να μην σας κουράζω. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ.